Πούμε ότι μέγας χορηγός της προσπάθειάς της είναι οι μινωικές γραμμές, καθώς η Βάσο χρειάζεται τα Σαββατοκύριακα, τουλάχιστον τα περισσότερα Σαββατοκύριακα, να ανεβαίνει στην Αθήνα για προπονήσεις. Ενώ τις καθημερινές κάνει κυρίως προπονήσεις στην Παντάνασα, ξεκινάει από το λιμανάκι της Παντάνασας, μαζί με τον πατέρα της, ο οποίος βρίσκεται στο σκάφος δίπλα της, ο οποίος την προπονεί και φυσικά έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Πάμε να δούμε το εξαιρετικό ρεπορτάζ που μας έφερες. Πάμε σε διακοπή. Πει μετά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φοράει τη στολή. Ετοιμάζει το πανί της. Βουτά στα παγωμένα νερά και δαμάζει τα κύματα. Ο λόγος για την μόλις 16 ετών Βάσο Βλαχάκη, που έχει καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας στην ιστιοπλοεία σε τόσο μικρή ηλικία. Η θάλασσα και το ιστιοπλοϊκό σκάφος έχουν γίνει το δεύτερο σπίτι της. Θυσιάζει οικογενειακές στιγμές και διασκέδαση με φίλους, στοχεύοντας την κορυφή. Ξεκίνησα ιστιοπλοεία 9 χρονών, γύρω στη τρίτη δημοτικού, και έβλεπα, ας πούμε, τα μικρά σκαφάκια στη θάλασσα και μου άρεσε σαν ιδέα να πάω να δοκιμάσω να δω πώς είναι. Επίσης, ο παπάς μου είχε μεγάλη στεφόρα και το είχα συναντήσει το άθλημα σαν είδος πιο πριν, οπότε ήθελα να δοκιμάσω και το μικρό και έτσι ξεκίνησα. Έχει πάρα πολλές θυσίες. Έχω χάσει πολλές βόλτες με τους φίλους μου, πολλά πάρτι, πολλές οικογενειακές στιγμές. Για παράδειγμα, φέτος τα Χριστούγεννα δεν έκανα τίποτα άλλο εκτός από προπόνηση. Ενώ, ας πούμε, η οικογένειά μου υπόλοιπη πήγανε για διακοπές, πήγανε στη γιαγιά μου πάνω. Εγώ έκατσα πίσω για προπόνηση και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Και να το διαχειριστεί κάποιος, γιατί νιώθει ότι χάνει πολλά πράγματα. Θεωρείς όμως ότι αξίζει τον κόπο? Προφανώς και αξίζει τον κόπο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσες να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο, γιατί για να περάσεις τα άλλα παιδιά πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτούς. Η 16χρονη Ηρακλειώτισσα από τον Σεπτέμβριο του 2019 έχει μεταγραφεί στον αυταθλητικό όμιλο Τυμπακίου. Προπονήσεις κάνει τόσο στην Αθήνα τα Σαββατοκύριακα, όσο και στην Παντάνασα καθημερινά, εκεί όπου τη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Κρήτη Σήμερα, ακολουθώντας την στα κύματα. Κάνω 6 φορές περίπου την εβδομάδα προπόνηση και αν δεν έχει καλό καιρό και έχει κύμα ή πολύ αέρα ή καθόλου αέρα, κάνω γυμναστήριο. Επίσης ανεβαίνουμε πάνω στην Αθήνα πάρα πολύ συχνά για αγώνες ή για προπόνηση και σε αυτό μας έχει βοηθήσει πολύ και οι μινωικές γραμμές που είναι ο μέγας χορηγός και έχουμε δωρεάν εισιτήρια, οπότε μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Στη σκάλα για την κορυφή όμως, η Βάσο δεν είναι μόνη. Έχει σύμμαχο τον πατέρα της, ο οποίος την προπονεί και είναι δίπλα της σε κάθε αγώνα, καμαρώνοντάς την κάθε φορά που ανεβαίνει στο βάθρο και σφίγγοντάς της τα δόντια σε κάθε προπόνηση. Για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσα να βρω εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη ολότελα. Εντάξει, τώρα υπάρχουν διαφωνίες επειδή τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Μερικές φορές διαφωνούμε, μπορώ να πω κι εγώ αυτό που αισθάνομαι, νιώθω, που δεν μ' αρέσει. Ενώ, ας πούμε, σε έναν προπονητή που δεν είναι συγκοινωνικό μου πρόσωπο, δεν θα το έλεγα. Μέσα στο σκάφος έχεις φοβηθεί ποτέ, έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω της θάλασσας, λόγω του καιρού, ώστε να φοβηθείς? Ίσως όταν ήμουν μικρή, που φοβόμουν όταν είχε πολύ αέρα,
επειδή έκανε φασαρία το πανί, μερικές φορές του μπαίνε το σκάφος και φοβόμουν όταν ήμουν μικρή και δεν ήθελα να πω σε προπόνηση. Αλλά τώρα είναι το καλύτερό μου, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει πολύ ένταση, έχει, ειδικά τα κύματα είναι το αγαπημένο μου, αλλά έχει μεγάλα κύματα. Και τώρα πιστεύω έχω συμφιλειωθεί με τον καιρό. Και ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον? Ας πούμε τώρα τον Απρίλιο έχουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Πορτογαλία και θα ήθελα πολύ να πάω και ίσως να βγω και στη δεκάδα για να πάρω και μόρια που θα μου βοηθήσουν στο σχολείο αργότερα στις εξετάσεις. Το παγκόσμιο που γίνεται στην Ιταλία το καλοκαίρι και ίσως κάποια στιγμή να φτάσουμε και στην Ολυμπιάδα. Οι δύσκολες στιγμές, εκείνες που έχει σκεφτεί ακόμα και να τα παρατήσει, δεν είναι λίγες. Ωστόσο, η επιθυμία της να οργώσει τις θάλασσες είναι μεγάλη και το κάνει κάθε φορά σε ένα διαφορετικό αγώνα, σε άλλη πόλη ή χώρα, με ζέστη ή κρύο και έτοιμη να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις.